Ρωτήσω λίγο και για το πώς βλέπεις την εθνική Ελλάδος. Ήσουν μέλος σε πολύ μεγάλες επιτυχίες με τον Παναγιώτη Γιαννάκη, με άλλους προπονητές. Δεν πάνε καλά τα πράγματα τελευταία. Τι πιστεύεις ότι φταίει? Ναι, υπάρχουν κάποια προβλήματα. Δεν υπάρχει σταθερότητα, δεν υπάρχει σωστή στρατηγική και σωστή κατεύθυνση. Το κυριότερο, δεν υπάρχει κάποιο όραμα και δεν υπάρχει ένα μακροχρόνιο σχέδιο. Γίνονται κατά καιρούς κάποιες κινήσεις, οι οποίες είναι τελείως βραχυπρόθεσμες και φαίνεται ότι δεν υπάρχει ένας τελικός στόχος για το που πηγαίνουμε. Ταλέντο υπάρχει όμως στην Ελλάδα, ή φταίει ότι δεν υπάρχει το ταλέντο που υπήρχε, ας πούμε? Και τα δύο. Δεν υπάρχουν τόσο πολλά ταλέντα, αλλά δεν υπάρχουν γιατί ίσως δεν υπάρχουν κάποιες γενιές, ίσως δεν δουλεύονται σωστά τα ήδη υπάρχουν τα παιδιά που ασχολούνται με τον μπάσκετ. Το πρόβλημα είναι γενικό και δεν μπορώ τώρα να το απαντήσω με μια πρόταση. Θέλει πραγματικά ανάλυση, θέλει να καθίσουν όλοι οι φορείς μαζί, ομοσπονδίες, λίγκες, παίχτες, προπονητές, ώστε να μπορέσουν να βοηθήσουν την εθνική ομάδα. Επειδή ξέρουμε ότι αγαπάς τα παιδιά, θα ήθελες μελλοντικά να ασχοληθείς με την οργάνωση του αναπτυξιακού, με την αναδιοργάνωση, ώστε να βγουν νέα ταλέντα, ας πούμε, σε όλη την Ελλάδα? Έχεις ιδέες δηλαδή, ναι, για αυτό? Έχω αρκετές ιδέες. Μ' αρέσει πολύ και το οργανωτικό το κομμάτι, δηλαδή είναι κάτι που με συναρπάζει. Αυτή τη στιγμή ασχολούμαι με το Αθλέντα και δεν έχω δυστυχώς χρόνο, αλλά με τη σειρά μου βοηθάω. Πηγαίνω στα σεμινάρια, μιλάω με τις ομοσπονδίες, μιλάω με τις λίγκες. Πάντα τοποθετώ την άποψή μου και τη λέω πολλές φορές και δημόσια, είτε αφορά κανονισμούς, είτε αφορά μοντέλα οργάνωσης και διοίκησης. Το να ασχοληθώ όμως με αυτό επαγγελματικά, να καθίσω να ασχοληθώ σε αυτή τη φάση της ζωής μου, δεν το βλέπω. Αλλά μελλοντικά ποτέ δεν ξέρεις. Εσύ, ο Παπαλουκάς, ο Διαμαντίδης, ο Σπανούλης, ο Ζήσης, όλα αυτά τα παιδιά πήρατε σε ένα βαθμό μεγάλη όθηση και από το Βορμπάτσιο του 87, κατά ψέματα. Τώρα τα παιδιά που δεν έχουν εθνικές επιτυχίες, αλλά βλέπουν, ας πούμε, το Γιάννη Αντετοκούμπο να παίζει στο NBA και να είναι superstar, τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό να πρωταγωνιστεί στην Ευρωλίγκα. Πιστεύεις μπορούν τα παιδιά να βρουν αυτή τη φλόγα που είχατε εσείς και να ασχοληθούν τόσο ενεργά και να φτάσουν σε αυτό το επίπεδο? Ναι, μπορούν. Εγώ προσωπικά δεν είχα είδαλμα τα παιδιά του 87. Εγώ είχα είδαλμα το Patrick Ewing από το NBA. Μ' άρεσε πολύ ο Σαμπόνης, μ' άρεσε ο Ντίβατς, μ' άρεσε ο Κίμο Λάζον. Πάντα μπορείς να βρεις ένα είδαλμα και να ακολουθήσεις κάποιον, να αντιγράψεις, να προσπαθείς να το μοιάσεις. Πάντα μπορείς να βρεις κίνητρα. Υπάρχουν παντού τα κίνητρα, ειδικά σήμερα με το ίντερνετ και με την πληροφορία που είναι προσβάσιμη. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Εγώ θυμάμαι ότι παλιά δεν μπορούσαμε να βρούμε καν περιοδικό ή κάποια φωτογραφία για να διαβάσουμε για το παίχτη που μας αρέσει. Μαζεύαμε χαρτάκια και παρόλα αυτά καταφέρναμε και βρίσκαμε κίνητρα. Σήμερα είναι πολύ πιο εύκολο. Το μόνο που χρειάζεται είναι να σμπρώξουμε τα παιδιά σε μια κατεύθυνση και να τους βοηθήσουμε ώστε να βρουν αυτά τα κίνητρα. Όχι, okay, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.